Gypsy Blinders και Colombians έρχονται απόψε αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου. Τζάμπολ έγινε, αλλά η κατοχή περνάει στα χέρια των ΑΕΤ, των Colombians, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν 10 νίκες και καμία ήττα στο πρωτάθλημα της Rebound League. Γιανακόπουλος, Λετουνιώτης από την κορυφή, εκτελεί σε σύνδερο προσπάθειά του. Το rebound θα έρθει από τον Προκοπίου. Κατεβάζει για τους Gypsy Blinders. Οι Gypsy Blinders μέχρι στιγμής μετρούν 5 νίκες και 6 ήττες στο πρωτάθλημα. Άστοχος του Προκοπίου. Κατεβάζει ο Κιούκης μπροστά από τον Πολίτη. Πάει μέχρι μέσα ο Κιούκης. Δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι από τη συγκεκριμένη φάση. Μπερτελέας κατεβάζει. Κατεβάζει για τον Προκοπίου. Πολίτη τώρα με τον Κιούκη μπροστά του. Στα δεξιά η μπάλα. Η διείσδυση δεν θα έρθει καλά και θα πάρει το φάουλ ο Πασχαλάκης. Πρώτο ομαδικό. Μόλις ένα λεπτό από την έναρξη του παιχνιδιού. Οι Gypsy Blinders, οι οποίοι προέρχονται από δύο σερί νίκες, θέλουν σήμερα να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί και σίγουρα θέλουν να είναι και η πρώτη ήττα των ΑΕΤ των Colombians. Και έχουμε σκορ στο παιχνίδι, 1-0 από την εύθυνση πόλη του Πασχαλάκη. Μέχρι μέσα ο Κιούκης όλο τον δρόμο, θα πετύχει το καλάθι για το 1-2. Μπροστά οι Colombians. Προκοπίου απέναντι από τον Ρετουνιώτη, καταφέρει να ξεφύγει ο Προκοπίου. Περνάει και πολύ ωραία πάσα εκεί για τον Γιωργούλα. Θα τελειώσει εύστοχα για το 3-2. Ρετουνιώτης καταφέρει να ξεφύγει από τον αντιπαλό του, ένα σούτ υποπίεση, θα αστοχίσει. Ψηλάει η πίεση τώρα των Colombians. Πασχαλάκης, όλο τον δρόμο μέχρι μέσα, θα πει στην μπάλα στο καλάθι για το 5-2. Κιούκης πάει αντίθετο από το screen. Βγάζει έξω. Το Γιάννης θα πάρει την προσπάθεια, δεν θα βρει στόχο. Προκοπούει τώρα, κατεβάζει για τους Gypsy Blinders. Το φάουλ από τον Ρετουνιώτη, δεύτερο ομαδικό των Colombians. Πιέζει εκεί ο κλεφτό Γιάννης. Παραπερνάει στον Πασχαλάκη. Πολίτη θα πάρει το σούτ, θα ευστοχίσει. 7-2 και αχύρος Πολίτη. Ξεκινάνε καλά οι Gypsy Blinders. Γιανακόπουλος αμαρκάριστο και θα έρθει το καλάθι. Πασχαλάκη θέλει να βάλει στην επίθεση γρήγορα την ομάδα του. Πολίτη μπερδεύεται εκεί και έχουμε μπρος πίσω. Κατοχή επιθέσεις της Colombians. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Colombianους. Γιανακόπουλος μέχρι μέσα, θα τελειώσει με τα αριστερό και έστωχα. Μαζεύει ο Προκοπίου, πιέζεται εκεί από τον Γιανακόπουλο. Βεζελέας δεν θα περάσει πάσα από τον Κιούκη, ο οποίος ξεκίνεται τώρα στην επίθεση. Δίνει ωραία αρχή στον Γιανακόπουλο, λοιπόν θα τελειώσει η φάση με το 7-4. Πιέζει εκεί ασφυκτικά ο Κιούκης στον Προκοπίου. Πασχαλάκης, το ψυχή των Μπερτζελέα. Γιωργούλας, θα γίνει λάθος πάσα, Κιούκης καταφέρει να αποφύγει πολύ ωραία τον αντιπαλό του και με το δεξί θα τελειώσει για το 7-6. Βγαίνει εδώ προς στιγμή μια άμυνα από τους Colombians. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Gypsy Blinders. Πολίτης περνάει ωραία πάσα εκεί. Δεν θα έρθει το καλάθι ωστόσο από τον Γιωργούλα.
Γρήγορα στην επίθεση τώρα, Διαμαντόπουλος, θα κοπεί αντικανονικά και έτσι θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Έφτασε στην πρώτη. Δίνει το πρόβλημα της Κολόμπιανς ο Διαμαντόπουλος με τις δύο εύστοχες βολές του. 7-8 πλέον το σκορ. Κάνει το σκριν. Και το σούτο ο Μπερδελέας θα αστοχίσει. Λούκης τώρα και πάλι γρήγορα στην επίθεση Βολόβιαν. Συζητάει ο Ρουτινιώτης, επιλέγει τον Γιανακόπουλο. Ο Λούκης μέχρι μέσα ο Γιανακόπουλος με τα αριστερό θα πετύχει το lay-up με το 7-10. Σε συν 3 πλέον η Βολόβιαν. Μετά το ουγιασμένο ξεκίνημα βρίσκουν το δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Ο Λίτς τώρα θα πάρει το φάουλ από τον Διαμαντόπουλο. Τρίτο φάουλ των Colombians. Ένα έχουν οι Chips Blinders, αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Κακίδης και Καλαβριζιώτης περνάνε στο παιχνίδι για τους Colombians. Ενώ ο Λαρίσης θα περάσει το παρκέ για τους Chips Blinders. Άστοχος ο Πολίτης την πρώτη βολή. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα ευστοχίσει. 8-10. Για να Γιανακόπουλος κατεβάζει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Αφήνει στον Κιούκη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Κιούκης εκτός ισορροπίας. Θα πετύχει το καλάθι. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Κιούκη. Ο οποίος θα γράψει το 8-12. Παρεμβαίνει και ο Κιούκης. Βγάζει την άμυνα, κάνει το κλέφιμο. Θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 8-14. Εξαιρετικός ο Κιούκης στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 4-30 απομένουν για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το συν-6 Colombians. Πολίτης. Έχει τον διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι στον αέρα. Ωραίο καλάθι εδώ από τον Πολίτη για το 10-14. Ρετουνιώτης θα κάνει τη λάθος πάσα. Μπάλα θα καταλήξει στον Προκοπίο, ώστε το διορθώνει ο Colombians. Και ο Ρετουνιώτης δεν θα τελειώσει από κοντά τη φάση. Πασχαλάκης τώρα, όλο το δρόμο μέχρι το καλάθι, δίνει την πάσα. Έξω μπάλα στον Πολίτη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα αστοχίσει. Προσπαθεί ο ίδιος για το rebound, μπάλα καταλήγει εκτός. Θα βάζει εδώ και με τον εαυτό του και ο Πολίτης. 3-40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ρετουνιώτης, δίνει στον Καλαβριζιώτη. Αρχίδη στη γωνία, Γιανακόπουλος για 3, άστοχος. Πολίτης έχει τον Κιούκη μπροστά του. Προκοπίου, δεν θα το πάρει. Θα το πάρει τώρα, ο Προκοπίου, airball. Δεν ήταν καλή ο τοσίτ. Εκεί θα γίνει το κλέσιμο από τους Chips Blinders. Πασχαλάκης, έχουμε το foul. Ρε μεγάλη του σιγκάρι, πήγα στο άλλο και τους περίμενα και καλά που ρώτησα, λέω 7 η ώρα δεν έχουν αρχίσει, πόσο είναι. Πασχαλάκης. Απρώτη περίοδος ακόμα. Άστοχος στην πρώτη βολή.
Έφτωχο στη δεύτερη. 11-14. Εμείς είμαστε υπερδούχοι. Όχι. Α, εμείς που έχουμε. Κιούκης τώρα κατεβάζει. Απέναντι για τον Γιαννακόπουλο. Εκείνος έχει πάνω τον Λαρίση. Δεν θα περάσει πάσα του. Καταφέρουν να κλέψουν εδώ οι τις Blinders. Λαρίσης κατεβάζει. Παραφτάνει στο Πασχαλάκη, στη γωνία ο Πολίτης, πάει πάνω το Τακίδης και πατάει γραμμή ο Πολίτης λάθος εδώ. Από τους γηπεδούχους. Στο παιχνίδι περνάει ο Μπερτζελέας τώρα, για τους GT Blinders. 11-14 το σκορ, στο συν 3 η Κολόμπιαν, Κιούκης. Πετέρε εκεί τον Μπερτζελέα, καταφέρει. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Κιούκη για το 11-16. Μέχρι μέσα θα συνεχίσει ο Λαρίσης, μαζί με την στο rebound. Στον Τακίδη, στη γωνία η μπάλα στον Γιαννακόπουλο, Βελέτζα τώρα. Έχει πάνω του τον Λαρίση. Σταματάει ο Βελέτζας, ταχνεί τις επιλογές του. Κιούκης κοιτάει το ρολόι, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Κολόμπιανς. Θα πάρει το φάουλ ο Κιούκης και τις δύο βολές. Ένα και 29 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχος στην πρώτη ο Κιούκης. Άστοχος και στη δεύτερη, 0 στις 2 εδώ από τον παίκτη των Κολόμπιαν. Τζίψι Βλάιντερ τώρα στην επίθεση με τον Λαρίση, ο οποίος λέει το σύστημα στους παίκτες του. Από την πρώτη πίεση του Κιούκη. Στη συνέχεια ο Καλαβιζιώτης θα κάνει το φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό των Κολόμπιανς. Γιαννακόπουλος τώρα επιστρέφει, μπαίνει στο παρκέ, στη θέση του Γιαννακόπουλου. 12-16 το σκορ, μετά την μία βολή του Λαρίση. Κιούκης ανενόχλητος από την κορυφή, θα βρει σίδερο. Λάιντε τώρα στην επίθεση. Μέχρι μέσα ο Λαρίσης, δεν θα τελειώσει εύστοχα, έρχεται επιθετικό rebound. 43 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, προκοπίου. Στη γωνία η εκτέλεση από τον Μπερτζελέα. Δεν θα καταλήξει το καλάθι, Καλαβιζιώτης εκεί αδράνησε. Δεν καθάρισε τη φάση. Πολίτης τώρα, βγάζει έξω και έχουμε βήματα. Η μπάλα πάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. 28 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, 24 για την επίθεση των Colombians. 3 δευτερόλεπτα θα μείνουν ουσιαστικά στην επόμενη φάση. Κιούκης τώρα θέλει να παίξει και με τον χρόνο. Κιούκης μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 12-18 από τον Κιούκη. 4 δευτερόλεπτα, 3 πρέπει να εκτελέσουν εδώ οι Gypsy Blinders. Δεν έχουν δει το ρολόι. Και έτσι έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. GC Blinders Colombian 12-18. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το κλέψιμο των Colombian, οι οποίοι φεύγουν γρήγορα στην επίθεση με τον Ανδρικόπουλο. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Λάθος εδώ των Colombian. Προκοπεί εκεί, ξεφεύγει ωραία από την πίεση. Στη γωνία τώρα έχει μπροστά του τον Βελέτζα, εκτελεί για 3. Με πολύ ύψος, θα πετύχει το καλάθι.
15-18. Από τον Προκοπίου. Κίκης θα βάζει με όλους, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Μάχη για τον rebound βγάζει νικητή τον Πασχαλάκη. Και έχουμε το φάουλ. Κάτσε κάτω, αδέχαμε. Όχι, η μπαλά κατέληξε αυτό, δεν ήταν φάουλ. Λαρίς τώρα. Από την πίεση του Παρασκευάκη και του Ανδρικόπουλου. Προκοπίου, 7 δευτερόλεπτα για τους Gypsy Blinders. Προκοπίου, βρίσκει τον Βεζελέα, εκείνος θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά. Μπαλά καταλήξει στον Βελέτζα. Βεστέλα βγάλει τον εφηδιασμό τους Colombians. Παρασκευάς κλείνεται εκεί από 2. Βρίσκει τον Τακίδη. Βελέτζας τώρα ρίχνει τον ρυθμό, θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Καφέτε 18 παραμένει. Πολίτης για τον Προκοπίου. Βρίσκονταν αρκετά μακριά ο Ανδρικόπουλος και το πλήρωσαν εδώ οι Colombians. 18 όλα από τον Προκοπίου. Θα ευστοχίσει ακόμα ένα τρίποντο. Και να φέρει το μάτσα ίσα. Τακίδης για την απάντηση. Δεν θα έρθει. Το κοπείο πιέζεται και από τον Ανδρικόπουλο. Λαρίσης. Προκοπίου. Από την πίεση Τακίδη. Βρίσκει τον Πασχαλάκη, 3 δευτερόλεπτα ακόμα, 2, κλείνονται και εδώ, Λαρίση στη λήξη του χρόνου. Δεν θα έρθει το καλάθι, Κιούκης μαζεύει το rebound. Έχει την επίθεση ο Κιούκης, κάζει για τον αδερφό του. Τακίδης, θέλει να πάει προς τα μέσα. Παρασκευάς Κιούκης από τη γωνία, ούτε τώρα θα πετύχει το τρίποντο οι Colombians. Ωστόσο θα μαζέψει ο Κιούκης το θετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. 18-20 από τον Τακίδη. Πολίτης. Δεν θα περάσει πάσα του, το κλέψουμε από τους Colombians. 3-2 τώρα στην επίθεση. Και ο Τακίδης με το αριστερό δεν θα ολοκληρώσει την φάση με επιτυχία. Ακόμα ένα κλέψουμε, ωστόσο έχουμε το φάουλ από τον Πασχαλάκη πάνω στον Βελέτζα. Πρώτο ομαδικό των Gypsy Blinders. Οι δύο ομάδες παραμένουν κοντά στο σκορ. Και οι Colombians βρίσκονται τώρα στην επίθεση με τον Κιούκη. Τακίδης από τη γωνία, θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Η μπάλα φτάνει στον Προκοπίου. Λαρίσης τώρα, θέλει να πάει μέχρι μέσα, βρίσκει το διάδρομο, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Για το 20-20. Και πάλι στο παλιά στο παιχνίδι. Κιούκης, Τακίδης. Θέλει να πάει προς τα μέσα, αφήνει στον Ανδρικόπουλο, Βελέτζα τώρα. Από την πίεση του Λαρίση, 6 δευτερόλεπτα, θα πάρει το φάουλ ο Βελέτζας και τις δύο γολές. Το φάουλ έγινε από τον Λαρίση. Στην προσπάθειά του να περιορίσει τον Βελέτζα, τον στέλνει στη γραμμή των γολών. Στόχο στην πρώτη βολή ο Βελέτζας. Αστόχος και στη δεύτερη, 0-2 εδώ για τους Colombians. Πολίτης κατεβάζει το rebound και αφήνει στον Μπερτζελέα. Πιέζεται κύριος από τον Κιούκη, έρχεται και ο Βελέτζας τώρα για βοήθεια. Μπερτζελέας, δεν θα περάσει πάση της για τον Πολίτη. Κλέψουμε εδώ από τον Γιαννακόπουλο, Βελέτζας. Βγάζει στον Τακίδη, εκείνος θέλει να ρίξει τον ρυθμό.
Τουρκής Τακίδης από το ύψος των βολών προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, δεν θα αφήσει μπάλα στο καλάθι. Ο Λίπς τώρα τρέχει για τους Gypsy Blinders. Δεν είναι καλή πάσα για τον Λαρίσο, επέλεξε να μην τελειώσει μόνο στη φάση εδώ ο πολίτης. Και έτσι έγινε το λάθος. 20-20 το σκόρ, όλα στην ισοπαλία. Γιανακόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει αυτή τη φορά. 23-20. Από το τρίποντο του Γιανακόπουλου. Πολύ καταφέρει να ξεφύγει από την πιεστική άμυνα των Κολόμπιαν και θα φτάσει ανενόχλητο στο καλάθι. Για το 22-23. Τσούκης για 3 στο σίδερο. Μετά τη φορά τα κίδης εκμεταλλεύεται και την αδράνεια των αντιπάλων. Θα κάνει το 22-25. Λαρίς τώρα. Πολίτης. Περζελέας. Έχει μπροστά του τον Γιανακόπουλο. Λαρίσης. Τον κυνηγάει εκεί ο Κιούκης. Δεν θα πετύχει το καλάθι ο Λαρίσης. Πάσα ολόκληρη γηπέδου. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Γιανακόπουλος. Την μπάλα κατέληξε εκτός και έχουμε τώρα τις αλλαγές για τους Colombians. Ρετουνιώτης και Λευτόγιαννης στρέφουν στο μάτς. Τέσσερα λεπτά ακόμα το δεύτερο δεκάλεπτο. Καλάκης από τον Παρασκευά Κιούκη θα πάρει το φάουλ. Είναι επαναφορά έτσι στις Blinders με τον Μπερτζελέα να είναι στη γωνία. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα στοχίσει. Μπαλά καταλήγει στα χέρια των Gypsy Blinders και συγκεκριμένα του πολίτη. Μπερτζελέας τώρα και πάλι. Και κάτι τις επιλογές του Μπερτζελέας. Το αφήνει και χώρο για σου, δεν θα το επιλέξει. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Gypsy Blinders. Πασχαλάκης μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 24-25. Στο πόντο πλέον το μάτς. Ρετουνιώτης μέχρι μέσα, θέλει να τελειώσει με τα αριστερό. Έρχεται με τη δεύτερη χέρια ούτε. Ο Κλεφόγιαν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Θα κάνει και το φάουλ στον Πασχαλάκη. Δεύτερο ομαδικό και για τους Colombians, δύο και τους Blinders. Πολύ ψηλή πάσα του Πασχαλάκη, του, με συγχωρείτε, του Γιωργούλα. Και δυνατή. Πήκε τώρα κατεβάζει. Τουχής. Έλα να γυρίσει εκεί για τον Λευτόγιαννη. Καρδιά άμυνα προς στιγμή από τους Gypsy Blinders. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Colombians. Γιανακόπουλος υποδέχεται, αφήνει για τον Κιούκη. Εκείνος πάει μέχρι μέσα, κόντρα σε όλους. Δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. Μασχαλάκης 2-38 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολίτη σταματάει, εκτελεί καλάθι και φάουλ από τον Πολίτη. Νίκησε εκεί τον αντίπαλό του. Πέτυχε το καλάθι, βάζει την ομάδα του μπροστά. Και θα έχει και την ευκαιρία από την έξτρα βολή να στείλει τους Gypsy Blinders στο συν 2. Έτοιμος για τη βολή ο πολίτης. Θα στοχίσει, ωστόσο αδράνησε εκεί η άμυνα των Colombians. Δεν καταφέρνησαν το rebound. Έτσι, ο Προκοπίου τώρα έχει την ευκαιρία να πάρει το τρίποδο και να ανεβάσει τη διαφορά, 29-25 από το τρίποδο του Προκοπίου. Το συν 4 πλέον οι Gypsy Blinders. Yeah.
Λεφτό Γιάννης από το ύψος των βολών. Θα στοχίσει. Η μπάλα πάει στους γηπεδούχους. Βγάζουν ακόμα μια άμυνα. 2 λεπτά από μένα στην δεύτερη περίοδο. Πολίτης από την πίεση του και αφήνει στον Προκοπίου. Πασχαλάκης του δίνει εκεί το screen. Μπάλα καταλήγει στον Πολίτη. 1 δευτερόλεπτο ακόμα για τους DC Blinders. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Λάθος εδώ των γηπεδούχων. Μπελέντζας τώρα στην θέση του Κιούκη για τους Colombians. Ενώ από τους DC Blinders ο Προκοπίου κάθεται στον πάγκο για να περάσει ο Μπερδελέας. Ρετινιώτης έχει πάνω τον Πασχαλάκη. Γιαννακόπουλος για 3. Εύστοχος! 29-28. Θυσιάζουν και πάλι οι Colombians. Παίρνει ο Λαρίσης. Πάει μέχρι μέσα. Κόντρα σε 2. Μπαλά καταλήγει στα χέρια του Ρετινιώτη. Ξεκίνονται τώρα στην επίθεση οι Colombians. Γιαννακόπουλος θα αστοχίσει αρχικά. Έρχεται το Βελέντζας να μαζεύει το ψηφικό rebound. Με τον Πολίτη μπροστά του, του δίνει το σκρίνο και ο Χρυστογιάννης. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα τώρα. Πασχαλάκης επάνω στον Βελέντζα, τον ταλαιπωρεί εκεί ο παίκτης των Colombians. Θα βρει σίδερο. Το Πασχαλάκης ωστόσο τώρα θα βγει στον εφηδιασμό. Και με το δεξί θα τελειώσει τη φάση για το 31-28. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα για το πρώτο ημίχρονο. Με του Νιώτης οργανώνει. Πάει αντίθετα από το screen μέχρι μέσα και θα τελειώσει καλά τη φάση. Μπερδελέας τώρα κρατάει, αφήνει στον Λαρίση και το φάουλ από τον Ρετουνιώτη. Τέταρτο ομαδικό των Colombians. 13 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση των Gypsy Blinders. Λαρίσης μέχρι μέσα, με την βοήθεια του ταμπλό, δεν θα ευστοχίσει, ωστόσο ακόμα ένα επιθετικό rebound. Πασχαλάκης αφήνει στην γωνία η εκτέλεση για 3 στο σίδερο από τον Μπερτζελέα. Ρετινιώτης για τα έτσι η προσπάθεια. 31-28 τέλος πρώτου ημιχρόνου, οι Gypsy Blinders προηγούνται των Colombians. Ξεκίνησε και το 3ο δεκάλεπτο με τον Κιούκι να παίρνει το τρίποντο. Να αστοχεί ωστόσο. Μπαλά περνάει στους Gypsy Blinders, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 3. 31-28 πλέον το σκορ. Πολίτης περνάει ωραία την πάσα για τον Πασχαλάκη και εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Τακίδη. Άστοχος την πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη, θα στοχίσει και σε αυτή. Κιούκης θα μαζεύει το rebound. Γιαννακόπουλος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Πολίτης και πάλι βρίσκει τον Πασχαλάκη και πάλι εκείνος ένα εύκολο layout για το 33-28. Κιούκης τώρα για τον Βελέντζα, εκείνος από τη γωνία θα εκτελέσει στο σίδερο προσπάθειά του. Λαρίσης θέλει να βγάλει και πάλι τους Gypsy Blinders στην επίθεση. Προκοπίου η αφήνει στον Λαρίση. Πασχαλάκης απέναντι από τον Τακίδη, ήρθε για βοήθεια και ο Ρετουνιώτης. Πασχαλάκης με τη δεύτερη, με την τρίτη, θα έρθει ο Καλλιάς τελικά για το 35-28. Δεν βρίσκουν λύση στο μαρκάρισμα του Πασχαλάκη οι Colombians μέχρι στιγμής. Ρετινιώτης στο βήμα πίσω, η εκτέλεση για 3 δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, ωστόσο έρχεται και ο Γιαννακόπουλος
να μαζεύει το rebound, να πετύχει το καλάθι. Και το 35-30. Προσπάθεια εκεί για το κλέψιμο, έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει. Gypsy Blinders. Παίχτε εκεί στην επαναφορά ο Γιωργούλας, να ρίξει τώρα. Με μεταφορά μπάλας από τον Λαρίση, λάθος των γηπεδούχων. Σιούκης τώρα για τους Κολόμπιανς, οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν. Μπελέτζας, Ρεμπινιώτης. Το φλότερ, δεν θα βρει στόχο. Πιέζεται εκεί. Πιέζεται οι γηπεδούχοι, καταφέρουν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους για κλέψιμο οι Κολόμπιανς. Την μπάλα καταλήγει στα χέρια τους. Πελέτζας. Τίκης τώρα. Πάει αντίθετα από το σκρίνι του Τακίδη. Κλείνεται ωραία από τον πολίτη, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Gypsy Blinders. Εύστοχος εκεί και στην πρώτη, 35-31. Εύστοχος και στη δεύτερη. 35-32 το σκορ. Gypsy Blinders και πάλι στην επίθεση. Ο Λαρίσης τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση. Αφήνει στον Τακίδη, δεν θα έρθει το καλάθι, θα έρθει στο super score rebound από τον Τζούκη. Μια επίθεση κατεστάνω δευτερολέπτων για τους Κολόμπιανς, φάουλ πάνω στον Τζούκη. Δεύτερο ομαδικό των Gypsy Blinders, ο Λαρίσης θα το κάνει και πάλι. Μέσα υποπίεση, θα πάρει το φάουλ, ήθελε να βάλει και το καλάθι ο Κιούγης. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Από τον Κιούκη. Το 35-32 παραμένει. Πιέζουν ψηλά οι Κολόμπιανς τώρα. Το Κοπίου καταφέρει να περάσει στο σάκ. Το Κοπίου θέλει να ξεμαρκαριστεί. Θα γίνει το πλέξιμο. Καταπώνει την μπάλα ο Ρετουνιώτης. Κιούκης θέλει να τρέξει τώρα οι Κολόμπιανς. Με τον Κιούκη να βρίσκει στόχο. Για το 35-34. Πολίτης. Πάει μέχρι το τέλος, θα πετύχει το καλάθι ο πολίτης. 37-34. Ο ρυθμός ανεβαίνει σιγά σιγά. Τακίδης το σκέφτεται, το παίρνει και το βάζει. Τακίδη, ισοφαρίζει. 37-37, διαχειρός Τακίδη. Πολίτης, ξανά ξαφασμένος, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Βρέθηκε εκεί, ξεχασμένος από την άμυνα των Κολόμπιανς ο πολίτης. Γράφει το 39-37 και έχει την ευκαιρία τώρα να πάει την ομάδα τους 40 πόντους. Δεν θα το κάνει, θα στοχίσει στην εκτραβολή. Στη γωνία ο Βελέτζας. Πυροβολή ο Βελέτζας. 39-40 προβάδισμα για τους Κολόμπιανς. Άστοχος ο Μπερτζελέας. Μαζεύει ο Κίκης. Και έχουμε βήματα. Είναι ο λάθος εδώ από τους Κολόμπιανς. Πουλάνε την μπάλα στους αντιπάλους. Με
Ελέας, πιέζεται από τον Ρετουγιώτη, θα γίνει το κλέψιμο. Ευκαιρία τώρα για εφηδιασμό εδώ. Γιαννακόπουλος, καλά το κεφάλαιο από τον Γιαννακόπουλο. Νίκησε τον Προκοπίου. Θα κάνει το 39-42. Και έχουμε το time out από τους Chief Blinders. Στη γραμμή των βολών ο Γιαννακόπουλος. Μετά το εξαιρετικό ξέσπασμα των Colombians. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Κολομβιανών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο συν 3. Με το σκορ να γράφει 39-42. Τακίδης θα το πει εκεί από τον Γεωργούλα. Καλή άμυνα εδώ από τον παίκτη των Gypsy Blinders. Περτζελέα τώρα. Προκοπή δεν είναι καλή μπάση του Περτζελέα. Δεν βρίσκει τον Προκοπίου. Την μπάλα καταλήγει εκτός. Την περνάει στα χέρια των Colombians. Γιαννακόπουλος για 3, εύστοχος! 39-45. Με την τρίποντη εκτέλεση του Γιαννακόπουλου. Στο συν 6 πλέον οι Colombians. Ψάχνει συμπαίκτη και ο Μπερζελέας. Δυσκολεύεται. Γεωργούλας τώρα. 5 δευτερόλεπτα για τους Gypsy Blinders. Μπερζελέας για 3. Δεν θα βρει στόχο. Μαζεύει το rebound το Βελέντζας. Γρήγορα στην επίθεση οι Colombians με τον Τακίδη. Γιαννακόπουλος. Κιούκης τώρα μέχρι μέσα με το αριστερό, θα τελειώσει τη φάση. 39-47. Βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις οι Colombians στα τελευταία λεπτά. Είναι εδώ ο Γιωργούλας που ήταν ανοιχτό το δρόμο και τον εκμεταλλεύτηκε για το 41-47. Ρετινιώτης στη γωνία, δεν θα την γλιστρήσει. Η μπάλα από τα χέρια του Γιαννακόπουλου. Αλλαγή τώρα για τους Gypsy Blinders. Λαρίσης θα επιστρέψει στο παρκέ. Στο Ποπίου περνάει το κέντρο. Λαρίσης τώρα. Λαρίσης πάει μέχρι μέσα μόνος του. Θα πάρει το φάουλ από τον Ρετουνιώτη. Θα πετύχει το καλάφι. Πολύ ωραία και δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Λαρίση. Έτοιμος για την έξτρα βολή ο Λαρίσης. Θα τη βάλει. 43. 44-47 πλέον το σκορ. Τούκης ψάχνει συμπαίκτη. Βρίσκει τον Τακίδη. Και ως πάει μέχρι μέσα από την πίεση του Πασχαλάκη. Ξανά ο Τακίδης με τη δεύτερη. Θα πετύχει το καλάθι. Για το 44-49. Τρία λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λαρίσης μπερδεύεται, καταφέρει να συγκρατήσει, έχουμε βήματα. Λάθος εδώ από τον παίκτη των Gypsy Blinders. Βελέντζας, υποπίεση το σουτ. Θα στοχίσει κλεφτό, Γιάννης έρχεται εκεί να παρεμποδίσει τον Πασχαλάκη. Αλλά η μπάλα είναι για τους Gypsy Blinders. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Η μάχη για το rebound. Βγάζει νικητές τους Gypsy Blinders. Πασχαλάκης τώρα. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα θα πάρει το foul. Πασχαλάκης τώρα έτοιμος για την πρώτη. Θα στοχίσει.
δεύτερη τώρα ο Πασχαλάκης. Μέσα. 45-49. Κιούκης πάει από τα δεξιά. Ένα ωραίο lay-up. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-51 από την προσπάθεια του Κιούκη. Το σκρίν από τον Γιώργουλα. Αστοχός. Ματέβιο Τακίδης. 3-2 τώρα. Γι' αυτό περιμένει και συμπαίκτης του Κιούκης. Όχι, θα πάει στο ένας με έναν. Ωραία περιστροφή. Έχουμε βήματα. Ό,τι είδατε δεν μετράει. Καθώς ο Κιούκης έκανε την παράβαση. Τεχνική ποινή στον πάγκο των Colombians. Εδώ κάποιες συζητήσεις ανάμεσα στον πάγκο των Colombians και τον διαιτητή. Προκοπίου στη δεύτερη, αστοχός. Η μπάλα είναι για τους Dutch Blinders. Yeah. 45-51 το σκορ παραμένει, καθώς ο Προκοπίου δεν εκμεταλλεύτηκε τις συμβολές νωρίτερα. Έχει τώρα την μπάλα. Θα κλέψει ο Βελέτζας γρήγορα στον εκπληδιασμό. Δεν θα πάρει κάτι από την συγκεκριμένη φάση. Δεν ήξερε τι θέλει να κάνει εδώ ο Βελέτζας. Και από την άλλη ο Γιωργούλας θα στοχίσει από κοντά. Κιούκης τώρα. 3-3. Κιούκης. Υποπίεση. Θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. 46-53. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν καταφέρουν να συγκρατήσουν εδώ οι Dutch Blinders. Έχουμε κατοχή για τους γηπεδούχους. Επίθεση 12 δευτερολέπτων τώρα για τους Dutch Blinders. Τον Λαρίση. 6-5, πάει μόνο στο Λαρίσης, κρατάει την ισορροπία του, δεν θα πετύχει το καλάθι. Τακίδης τώρα. Ανεσοργανωμένη επίθεση η Colombian. Το screen για τον Κιούκη, ο οποίος δεν θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση, πολύ τη μαζεύει. Προκοπίου 17 δευτερόλεπτα όλα για τους Gypsy Blinders. Προκοπίου πιέζεται και από δύο, Κιούκης και Τακίδης πάνω του. Πολίτης μέχρι μέσα, με το δεξί θέλει να τελειώσει άστοχα. Γιανακόπουλος, 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους Colombians. Γιανακόπουλος, Κιούκης ανενόχλητος για 3. Buzzer beater, κυρίες και κύριοι. 46-56. Οι Colombians προηγούνται μετά το τέλος της τρίτης περίοδου των Gypsy Blinders. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο. 46-56 στο συν 10 πλέον οι Colombians. Το καλάθι εδώ από τον πολίτη, ο οποίος θα μειώσει σε 48-56. Κιούκης δυσκολεύεται και θα πάρει το φάουλ από τον Γιωργούλα στην προσπάθεια του για το καλάθι. 0-2. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη ο Κιούκης. Άστοχος. Τελέας τώρα κατεβάζει. Πασχαλάκης μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλο από τον Καλαβουζιώτη.
έτσι και αυτός από την πλευρά του θα πάει τώρα στις βολές. Έστωχο στην πρώτη, η μπάλα κατέληξε μέσα μετά από μια μικρή περιπέτεια. Άστοχο στη δεύτερη, 49-58, το οποίο θα γίνει τώρα 49-60 μετά το καλάθι του Κίκη. Και ακόμα ένα παιχνίδι ο Κίκης, είναι αρκετά δραστήριος, προσφέρει λύσεις Κολόμπιανς για 3, έστοχος ο Βερζελέας. 52-60 στους 8 και πάλι διαφορά. Τακίδης βγαίνει για να πάρει ο Ρετουνιώτης για 3, εκτελεί ο Ρετουνιώτης, είναι πίσω από τα 6.75. Κάνει το 52-63. Θα έρθει η απάντηση από τον Προκοπίου, όχι. Μαζεύει ο Τακίδης στο rebound. Του νιώθεις τώρα. Θέλει να τρέξουν και πάλι οι Κολόμπιανς. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Γιαννακόπουλος. Η μπάλα καταλήγει στους Gypsy Blinders. Τώρα για τους γηπεδούχους. Κοιτάει το screen, πάει από τα δεξιά. Θέλει να βρει τον Γεωργούλα, εκείνος δεν θα τελειώσει τη φάση με ευστοχία. Ταχύδη τώρα. 3-3 η Κολόμπιαν. Ωραία άμυνα εδώ από τον Προκοπίου, παρεμβαίνει στην πάση του Ρετουνιώτη. Μέχρι μέσα ο Πασχαλάκης, θα πάρει το φαουλ την προσπάθειά του από τον Καλαβουζιώτη. Και έτσι θα εκτελέσει τώρα δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό των Colombians σε αυτό το δεκάλεπτο. Εύστοχο στην πρώτη ο Πασχαλάκης. Εύστοχος και στη δεύτερη. 54-63. Σε μονοψήφιο και πάλι διαφορά. Κίκης κόντρα σε όλους, δίνει και πάλι λύση ο Κίκης από κοντά για το 54-65. Προκοπίου απέναντι από τον Τακίδη, αφήνει τον Γεωργούλα, εκείνος θα πάρει το τρίποντο στο σίδερο. Κολόμπιαν και πάλι στον εφηδιασμό, Γιαννακόπουλος θα τελειώσει με τα αριστερό. Ξεχύθηκαν εδώ στην επίθεση Κολόμπιαν για το 54-67. Ακόμα ένα κλέψιμο από τους Κολομβιανούς. Γιουκής θα πάει μόνος του με τα αριστερό, θα τελειώσει τη φάση. 54-69 από τον Γιουκή. Συνεχίζεται η πίεση των Κολόμπιαν, Προκοπίου. Ακόμα ένα κλέψιμο. Ακόμα μια ευκαιρία για φιδιασμό. Ρετουνιώτης αφήνει στον Γιαννακόπουλο, θα έρθει το καλάθι. 74-71 ξεφεύγουν οι Colombians. Ωραία συνδυασμός εδώ από τους φιλοξενούμενους. Πίεση τώρα πάνω στο Μπερδέλε από δύο παίχτες. Έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει. Colombians. Όχι. Ναι, Colombians. Τα 4-71 το σκορ, 6-15 για το φινάλε. Κιουκής εκτελεί, θα στοχίσει, Καλαβριζιώτης ψηλότερα από όλους, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Καλαβριζιώτης. Νίκησε όλους τους αντιπάλους εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Και το 54-73. Πολίτης,
θα κερδίσει τον Ρετουνιώτη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα γράψει το 56-73. Κιουκής, Τακίδης από τη γωνία, σημαδεύει, εκτελεί, αστοχώς. 0-3. Τακίδης τώρα θα πάει στην γραμμή των βολών. Άστοχος στην πρώτη, έχει άλλες δύο. Άστοχος στη δεύτερη. 0-2 μέχρι στιγμή για τον Τακίδη. Έτοιμος τώρα για την τελευταία προσπάθεια. Ούτε αυτή. 0-3 από τον Τακίδη. Τώρα για τους Dipsy Blinders. Καλάκης και πάλι για τον Μπερζελέα, ζητάει και παίρνει ο Λαρίσης, θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει ψηλότερα ο Βελέτζας, ο οποίος καθαρίζει το rebound. Ρετουνιώτη τώρα από τη γωνία, δεν το σκέφτεται ούτε λεπτό, καταλήγει στη σίδερη προσπάθειά του. Μασχαλάκης τώρα τρέχει για τους γηπεδούχους, όλο το δρόμο, δεν θα αφήσει πάρα στο καλάθι. Γιανακόπουλος, όλο το δρόμο μέχρι μέσα, τρομερή φάση εδώ από τον Γιανακόπουλο, τρομερό τελείωμα. 56-75. Λαρίσης για τρεις, άστοχος, το rebound θα καταλήξει τον Πολίτη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Τρίτο ομαδικό των Colombians. Με 4,5 λεπτά να απομένουν στο μάτς. Άστοχος ο Πολίτης στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. Μια στις δύο από τον Πολίτη. Τώρα για τους Colombians, Παρασκευάς Κιούκης και Ανδρικόπουλος θα περάσουν στο παρκέ. Κιούκης με το δεξί, Καλαβρουζιώτης παλεύει εκεί για το επιθετικό rebound, παραμένει στους Colombians. Παρασκευάς Κιούκης θέλει να τελειώσει μόνος του, δεν θα τα καταφέρει. Μασχαλάκης θέλει να βγάλει γρήγορα στην επίθεση στην ομάδα του. Πολίτης από την γωνία εκτελεί κακό το σούτ. Έρχεται και ο Προκοπίου να μαζέψει το rebound και να πετύχει και το καλάθι. 59-75 τον Προκοπίου. Ωραία συνεργασία εδώ. Κιούκη και Καλαβρουζιώτη. Ο τελευταίος δεν θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση. Πολίτης τώρα. Πάει μέχρι μέσα, μια δύσκολη προσπάθεια, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ ο Πολίτης. Έχει 1-75. Έστω και στη βολή. 62-75. Την εύθετη βολή του Πολίτη. Τώρα οργανώνει για τους Colombians. Στέκεται, εκτελεί. Δεν θα ευστοχίσει. Ο Βελέας πιέζεται, θα γίνει το λάθος και το φάουλ από πάνω στον Κιούκη. Είναι
να δούμε αν είναι αντιαθλητικό ή απλό το φάουλ. Αντιαθλητικό τελικά αποφάσισαν οι διαιτητές. Πάει στη γραμμή των βολών, θα στοχίσει. Όχι, θα στοχίσει στην πρώτη. Έστωχο στη δεύτερη. 62-76. Βελέτζας. 3-15 ακόμα για το φινάλε. Βελέτζας θα το πάρει από την κορυφή. Μπαίνει για βγαίνει η μπάλα. Καταλήγει στα χέρια του Ανδρικόπουλου. Φιούκης τώρα. Πάει μέχρι μέσα, ακόμα μια διείσδυση από τον Φιούκη και ακόμα ένα καλάθι. 62-78. Στους 16 οι Κολόμπιανς. Με φορά ασφαλείας. Με 2-49 να απομένουν στο παιχνίδι. Βρίσκονται πολύ κοντά στην 10η νίκη τους. Πασχαλάκης. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Περνάει για τον Ανδρικόπουλο, έχουμε βήματα. Πολίτης, βήμα πίσω, η εκτέλεση, άστοχη. Και πάλι ο Πολίτης, θα πάρει το φάουλ. Αρκετά δραστήριο σήμερα για τους Gypsy Blinders ο Πολίτης. Αναδιαστήματα έβαλε δύσκολα στην άμυνα των Colombians. Έδειξαν αρκετά όρεξά τους. Θα στοχίσει τώρα στην βολή. Για το 63-78. Βελέτζας τώρα κατεβάζει. Βράζει την παίκτη, βρίσκει τον Σιούκη και τους αφήνει για τον Ανδρικόπουλο, έχει χρυσό τον Προκοπίου. Παίρνει το σκύνο ο Ανδρικόπουλος, προσποιείται, δεν θα έρθει το καλάθι. 1:59 ακόμα, 2 λεπτά από μένα για την λήξη του παιχνιδιού. Καθαρά από τα Colombians, για τρεις ο Πασχαλάκης, για να το βάλει και με τη βοήθεια του απλό, δεν έρθει το καλάθι. Σιούκης, ακόμα μια γρήγορη επίθεση για τους Colombians. Το φάουλ τώρα επάνω στον Καπουράνη. Τρίτο μαδικό των Gypsy Blinders. Βελέτζας τώρα ρίχνει τον ρυθμό. Θα παίξουν και με το ρολόι τώρα οι Colombians. Βελέτζας, 5 δευτερόλεπτα, 4. Καπουράνης πρέπει να εκτελέσει, δεν έχει το ρολόι εδώ ο Καπουράνης. Και έτσι η μπάλα μένει στα χέρια των Colombians. Βεγγελέα χρησιμοποιείται. Έτσι έξω στον Πολίτη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα στοχίσει. Rebound τώρα των Colombians. Ενδιασμός, δύο μέναν. Ανδρικόπουλος, δεν θα τελειώσει η φάση, θα έρθει και ο Παρασκευάς Κούκης για να ολοκληρώσει. Είναι φάση με επιτυχία για το 63-80. Μουσική 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Τρίποντο άστοχο από τον Λαρίση. Μαζεύει ο Βελέτζας. Όλα πλέον έχουν κρυφθεί. Colombians. Τώρα φτάσαμε κοντά σε ένα ακόμα ένα καλάθι με τον Κιούκη. Δεν θα έρθει. Οι Colombians λοιπόν θα φτάσουν στην 11η νίκη τους, συνεχίζουν αίτητοι στο πρωτάθλημα. Ενώ εδώ ο Πασχαλάκης θα στοχίσει από κοντά, συνεχίζει την προσπάθειά του, θα στοχίσει 65-80. Αυτό φαίνεται πως θα είναι το τελικό σκορ. Νίκη λοιπόν για τους Colombians, γιατί θα επικρατήσουν με 80-65 τον Gypsy Blinders, οι οποίοι θα γνωρίσουν την 7η ήττα τους, έτσι πλέον έχουν ρεκόρ 5-7. Από την άλλη Colombians, πάνε στο 11-0.